Oh, just to speak about the game today, I think it was a game that we needed to win. Pretty young team, not just an age, but just since we knew each other the 1st of October. So it's been kind of a challenge just finding a way to learn each other. We're a very talented team. Έπρεπε να κερδίσουμε. Είμαστε νέοι αρκετά και ήταν για μας αυτό μια μεγάλη πρόκληση, γιατί στην ουσία από αρχές Οκτώβρη είμαστε μαζί. Think we have a very talented team. We just need some time to figure each other out. And today we showed that we can be a tough team. And we have a coaching staff that prepares us, and we have our players that want to work together. So I think we have a chance to be a really good team. We just need to stay focused and keep working through the ups and downs of the season. But definitely still early. And today was just a great team win, and it shows that we can play at a high level. Είμαστε μια ομάδα που έχει αρκετό ταλέντο, χρειαζόμαστε χρόνο. Έχουμε κάνει πολύ καλό παιχνίδι, έχουμε πολύ καλούς παίκτες και είμαστε πολύ καλοί. Χρειάζεται να συγκεντρωθούμε. Είναι με ενοχλήσει, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξέρουμε ότι την εβδομάδα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Παίζουμε μια ομάδα η οποία κυνηγάει την εύκολη παραμονή και μπορεί να πει στα play-off. Παίχτες οι οποίοι και είναι από την περσινή χρονιά μαζί και έχουν κάνει ένα κορμό, αλλά και οι καινούργιοι παίχτες που έχουν έρθει έχουν όλες τις παραστάσεις και εμπειρίες από το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε είναι πιο εύκολη προσαρμογή τους σε αυτό το οποίο ζητάει το προπονητικό τμήμα. Επίσης, νομίζω το προπονητικό τους την κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον τρόπο προσέγγιση των παιχνιδιών. Μέχρι στιγμής τα περισσότερα παιχνίδια τα παίχτες τα δικά τους έχουν κερδίσει πολύ εύκολα στην έδρα τους. Και σε οποιοδήποτε εκτός έδρας παιχνίδι που είχαν παίξει στον Λάβριο είχαν χάσει πάλι στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι η ομάδα μας σήμερα έχει πάρα πολύ άγχος. Αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο, όπου και μερικές φορές στα πόδια δεν ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε μικρές λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να κλείσουμε κάποιους διαδρόμους στο τύπο της ομάδας, όπως και να πηδήξουμε τα τελευταία rebound. Όπως και επίσης χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια, τα οποία μας δημιούργησαν μια αρνητική ψυχολογία για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο επιθετικοί στην άμυνά μας. Στο δεύτερο ημίχρονο και στην επόμενη δεκαετία νομίζω ότι μπήκαμε πιο ψυχωμένα, πιο συγκεντρωμένα. Μπορέσαμε και βρήκαμε τον τρόπο να περάσουμε στο σκορ. Όμως εκεί πέρα κάποια λάθη τα οποία κάναμε πάλι στην άμυνά μας μας έκαναν και φυσικά κάποια δύσκολα καλάθια, αλλά και μέσα από την κίνηση της άλλης ομάδας έκαναν να μπορούσαν να ευθυγιώσουν κάποια τρίποντα και να μας ξαναπεράσουν στο σκορ. Νομίζω ότι στο τέλος η προσπάθεια η οποία κάναμε ήταν συγκινητική. Δείξαμε τεράστια ψυχικά θέματα και επίσης είμαστε και πολύ ψύχρεμοι στο να διαβάσουμε τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να σκοράρουμε κάποια καλοκαίρι και να ξαναπεράσουμε μπροστά. Σίγουρα κάθε νίκη στην έδρα μας είναι σημαντική. Από εκεί και πέρα είναι απλώς μια νίκη. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε ακόμα καλύτερα αν θέλουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από το σημερινό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο γιατί όταν χρειάστηκε ήταν κοντά μας. Να ευχηθώ τα καλύτερα στον κόσμο, Βαστιάκο και στην Κίμη. Και αυτό το οποίο μένει για μας είναι να πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά πιο μακριά. Σας ευχαριστώ πολύ. Coach. Είδαμε κάποιες διαμαρτυρίες από την ομάδα σας και από εσάς και από παίχτες προς την διαιτησία. Εντάξει, εδώ δεν είμαστε για να μιλήσουμε για την διαιτησία. Ό,τι γίνεται μέσα στο γήπεδο είναι αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε κατά μας φιλμούς και δεν ξέρουμε ποια είναι σωστά ή λάθος. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για το τι έπαιξε η ομάδα μας και πώς έπαιξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θέλω να μιλήσω πάνω σε αυτό. Ο συνάδελφός σας μίλησε πριν ότι ο νικητής κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα τύχη. Συμφωνείτε? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως είναι τα παιχνίδια και έτσι όπως είναι στις μικρές λεπτομέρειες, σίγουρα και η τύχη παίζει το ρόλο της. Εμείς πριν την τρίτη αγωνιστική που παίξαμε εδώ πέρα, αν είχαμε τύχη με το μέσο μας, θα πανηγυρίσαμε μια μεγάλη νίκη. Ίσως αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί στην Αμαλιάδα, θα πανηγυρίζαμε ακόμα μια νίκη. Σήμερα, έτσι όπως ήταν, ίσως να είμαστε και λίγο τυχεροί, το οποίο κερδίσαμε το παιχνίδι. Εμείς αυτό το οποίο κοιτάμε είναι πώς παίζει η ομάδα μας, ποια είναι τα λάθη τα οποία κάνουμε
Και από εκεί και πέρα, αυτό που το οποίο κρατάμε ήταν ότι υπήρξαν ψυχικά αποθέματα και ότι προσπαθήσαμε να επιτεθούμε καθαρό μυαλό. Τώρα, αν θα μπει το καλάθι, θα μπει το καλάθι, αυτό μερικές φορές κρίνεται από μία λεπτομέρεια. Μία. Η συνέχεια πώς την πέφτει. Κοιτάξτε να δείτε. Μου κάνετε μία ωραία πάσα να πω κάτι το οποίο ίσως δεν το έχουμε πει ποτέ. Είμαστε μία καινούργια ομάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε παίξει 6 επίσημα παιχνίδια και ένα φιλικό παιχνίδι, το οποίο φιλικό παιχνίδι που γνωριστήκαν οι παίχτες μεταξύ τους. Σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες, οι οποίες έχουν παίξει ή 6 επίσημα παιχνίδια ή πολλά παιχνίδια, γιατί έχουν παίξει κάποιες ομάδες και στην Ευρώπη, και αντίστοιχα με προετοιμασία και με φιλικά παιχνίδια. Εγώ ξέρω ότι οι παίχτες μου επιβάλλουν αυτό κάθε μέρα. Ίσως πολλές φορές τους έχουμε, έχουμε πονέσει το μυαλό. Γιατί έχουμε πολλές εργατόρες και προσπαθούμε να τους πιέσουμε καλά πολύ για να μπορέσουν να είμαστε έτοιμοι στα παιχνίδια. Όλο το επιτελείο δουλεύει νυχτημερό για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί όσο πιο έτοιμη γίνεται. Αυτή τη στιγμή σίγουρα ξέρουμε ότι έχουμε αδυναμίες. Προσπαθούμε να βγάλουμε τα αποτελέσματά μας στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούμε να βλέπουμε περισσότερο από την επόμενη προπόνηση γιατί μπορούμε να βγάλουμε σε αυτήν. Και στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό μας τι πετύχαμε και τι όχι. Προετοιμασία και. Βάσει αυτό που είπατε για τα 6 παιχνίδια, μόνο τα επίσημα, πότε θεωρείτε ότι η ομάδα θα είναι έτσι σε ικανοποιητικό επίπεδο εκεί που το θέλετε? Εντάξει, νομίζω ότι μία με τη μία βελτιωνόμαστε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε χρόνο διάγραμμα. Εδώ βλέπουμε άλλες ομάδες οι οποίες έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι έχουν σκαμπανεβάσει την απόδοσή τους. Εμείς προσπαθούμε όσο περισσότερο να είμαστε πιο σταθεροί σε αυτό το οποίο κάνουμε. Σίγουρα έχουμε σκαμπανεβάσματα και σήμερα είχαμε και στο προηγούμενο μάτς είχαμε και στην Ομαλιάδα είχαμε και με τον Ολυμπιακό είχαμε σκαμπανεβάσματα. Προσπαθούμε να τα λατώσουμε αυτά και να προσπαθήσουμε για μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού να είμαστε σε αυτά τα οποία ζητάμε εμείς μας στον αγωνιστικό.